Λοιπόν, γεια σας. Να σας καλησπερίσω κι εγώ από την εταιρεία Neuropublic. Λέγομαι Γιάννης Μαυρουδής. Σήμερα είναι φέτος, μάλλον μια ιδιαίτερη χρονιά για την εταιρεία μας, καθώς κλείνουμε τα 20 χρόνια λειτουργίας της, ξεκινώντας από το 2003 με ένα πολύ έτσι μικρό αριθμό προσώπων, 13 άτομα, καταλήγοντας σε ένα έτσι άτυπο όμιλο εταιριών αυτή τη στιγμή πάνω στην αγροδιατροφή και στο ΣΟΤΑ. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν ένα βιντεάκι για σήμερα σχετικά με τα 20 χρόνια, άμα είναι εύκολο να το παίξουμε. Λοιπόν, με όριό μας αδύνατο, λοιπόν, είναι το σύνθημά μας και είναι και ο σκοπός μας για τα επόμενα χρόνια. Ευελπιστούμε και στην επόμενη 20ετία να μπορούμε να είμαστε εδώ σε ένα θεσμό ο οποίος έδειξε να κινείται δυναμικά από πέρσι και ευελπιστούμε κάθε χρόνο να γίνεται και καλύτερος. Να μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τις λύσεις, τις έξυπνες λύσεις που φτιάχνουμε. Σήμερα θα ακολουθούσε μετά από μένα και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, ώστε να μπορέσει να σας κάνει και αυτός μια παρουσίαση ενός έργου που τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Απλά κάτι έτυχε επίγον σήμερα και δεν θα μπορέσει να παραβρίσκεται μάλλον μαζί μας, οπότε ξεκινάμε να σας πω εγώ ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, όπως είδαμε και από το βιντεάκι, η Neuropublic έχει ξεκινήσει το 2003. Διαθέτουμε δύο σύγχρονα ακίνητα στον Πειραιά αυτή τη στιγμή, 1.700 και το καινούργιο μας το κτίριο 3.300 τετραγωνικών, που εκεί πέρα στεγάζουμε όλες τις δραστηριότητες μας, οι οποίες έχουν να κάνουν με υψηλού επίπεδου data center που παρέχει cloud υπηρεσίες, μοντέλα συμβουλών ανά γεωγραφική ενότητα και καλλιέργεια για τους Έλληνες παραγωγούς, ένα εργοστάσιο περσύγχρονο παραγωγής τηλεμετρικών αγρομετεωρολογικών σταθμών, logistic βέβαια και μεταφορικά μέσα για την αποθήκευση των σταθμών μας και των εργασιών μας. Και διαθέτουμε επίσης υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, στη Στερεά Ελλάδα, στη Δυτική Ελλάδα, στην Κρήτη και στις Βρυξέλλες. Ποιες είναι οι βασικές μας δραστηριότητες τώρα? Είναι η παροχή υπηρεσιών στον αγροτικό τομέα. Είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για το ΣΟΤΑ. Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρμογών σε cloud βέβαια. Σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, υποστήριξη σταθμών τηλεμετρίας.
τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών, όπου απαιτείται, συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα και βέβαια έρευνα καινοτομία με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Τώρα, σχετικά με τους ΟΤΑ, τι ανάγκες έχουν μπροστά. Οι σύγχρονες απαιτήσεις λοιπόν της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πολίτη απαιτούν ευφυείς ψηφιακές λύσεις. Οι ανάγκες των Δήμων για εξυπηρέτηση των διαρκών μεταβαλλόμενων απαιτήσεων από εξυγχρονητικούς φορείς πρέπει να οδηγεί σε μια αναβάθμιση πληροφοριακής υποδομής με την καθολική χρήση πια cloud εφαρμογών και τεχνολογιών. Είναι απαραίτητο να εισάγουμε καινούργια εργαλεία για την καθημερινότητα, ψηφιακά εργαλεία, όπως συστήματα διαδικασιών, συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας, εναρμονισμένα βέβαια με τις θεσμικές απαιτήσεις και τις υπηρεσιακές ανάγκες του κάθε φορέα. Είναι απαραίτητο να γίνει προσαρμογή όλων αυτών των πληροφοριακών συστημάτων και της λειτουργίας των υπηρεσιών σύμφωνα με τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα διαλειτουργικότητας, εξασφαλίζοντας έτσι την ικανότητα του Δήμου στην αξιοποίηση των έργων του ψηφιακού μετασχηματισμού και όλων των δεδομένων, των ανοιχτών δεδομένων που προκύπτουν από όλη αυτή την πληθώρα των έργων που έχουν προκηρυχθεί αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι απαραίτητη και η προστασία και αξιοποίηση σημαντικών αρχείων για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας και την παροχή των σύγχρονων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Όπως επίσης και η ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας στη λειτουργία του Δήμου. Ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει ανάγκη για μεγαλύτερη συγκέντρωση πάνω στην επίτευξή του αυτού του στόχου. Ο απότερος στόχος λοιπόν για όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με την παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου προς αυτούς και μια εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου. Εδώ βλέπετε ένα σχήμα σχετικά με όλα τα συστήματα που έχουμε αναπτύξει πάνω στις έξυπνες πόλεις. Το λέμε N-Smart City σε αυτή την οικογένεια. Είναι μια οικογένεια 18 διαφορετικών modular υποσυστημάτων που οδηγούν όλα σε ένα ενιαίο. Κάθε Δήμος έχει τη δυνατότητα να προθεμοθετηθεί αυτόνομα είτε να πάρει το ενιαίο και να ανοίξει όλες τις παρακάτω λειτουργικότητες. Εδώ, χωρίς να σας κουράζω πολύ, βλέπετε τη διάρθρωση που έχουμε. Μιλάμε λοιπόν για τα ΟΨΕ, τα πληροφοριακά συστήματα οικονομικών υπηρεσιών. Τα ΟΨΕ, πληροφοριακά συστήματα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. Εφαρμογές για το γραφείο κίνησης και τη διαχείριση του δημοτικού στόλου. Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών. Διαχείριση κλειστών και ανοιχτών χώρων άθλησης. Ψηφιακή πλατφόρμα για τη διαχείριση των λαϊκών αγορών. Σύστημα διαχείρισης για τα κινητήρια και ψηφιοποίηση φακέλων. Συστήματα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων βέβαια και ψηφιακών υπογραφών, απαραίτητο πια, σημερινή λειτουργία των Δήμων. Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών, που και εκεί έχουν πρωτοπορήσει με το Δήμο Θεσσαλονίκης, έχει μπει σε εφαρμογή, ήδη είναι κοντά στα 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων, σύστημα έξυπνης άρδευσης, συστήματα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, όπως και ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαβούλευσης και του προϋπολογισμού του τεχνικού προγράμματος, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού. Ηλεκτρονικά συστήματα διαβούλευσης κανονιστικών αποφάσεων, διαχείριση και οργάνωση και επιχειρησιακή ικανότητα των ΟΤΑ, υποδομές προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και παροχή συστήματος τηλεργασίας, ειδικά το τελευταίο μετά το χτύπημα που δέχτηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το ΟΨΕ που ήταν στη δικιά μας υπευθυνότητα παρέμεινε αλόβητο από αυτή την κυβερνοεπίθεση και μπορούσε ο Δήμος να εκτελεί τις καθημερινές του λειτουργίες με τους πολίτες. Επίσης, υπάρχει κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων των δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι η κεντρική πλατφόρμα των Smart Cities πια. Και μια ψηφιακή πλατφόρμα συνεδριάσεων για τα συλλογικά όργανα και τις επιτροπές. Πάμε λοιπόν να δούμε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τα έργα που τρέχουμε. Λοιπόν, ο Δήμος είχε μια ανάγκη μετά το 2011, που ήταν η τελευταία του ουσιαστική αναβάθμιση πάνω στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα οικονομικών υπηρεσιών, να μπει στη νέα εποχή των νέων τεχνολογιών, των cloud τεχνολογιών, ώστε να αναβαθμίσει και τις υπηρεσίες που παρέχει προς τους πολίτες. Κάτω από αυτό, λοιπόν, αποφάσισε ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν νέες πρωτοπόρες και καινοτόμες τεχνολογίες, που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών των πολιτών, ώστε να ενισχυθεί και η διοικητική ικανότητα του Δήμου και η αναβάθμιση των εξαποστάσεων υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, κάτι που με τον COVID έγινε ακόμα πιο γρήγορο, βέβαια, όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων, τη λήψη πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, τις πληρωμές οφειλών τους. Όλα αυτά γίνονται μέσα, βέβαια, από εφαρμογές ψηφιακών λύσεων και ευφυών τεχνολογιών.
Τώρα, νέες τεχνολογίες στους Δήμους. Είναι κάτι το οποίο όλοι το λέμε εδώ πέρα σε συνεχείς παρουσιάσεις τις τελευταίες μέρες. Ξέρουμε όλοι βέβαια από την άλλη πλευρά ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μοιήσουμε και όλους τους χρήστες έτσι και τους πολίτες πάνω στη χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών, αλλά δείχνει ότι τα δείγματα είναι πάρα πολύ καλά. Απ' την άλλη, ο Δήμος πρέπει να υποστηρίξει όλα αυτά, οπότε πρέπει να τα σχεδιάσει και να τα βασίσει σε νέες συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού και των τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα. Ο ανοιχτός κώδικας είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει έτσι εφαρμοστεί σε μεγάλο ποσοστό από τις εταιρείες πληροφορικής. Έχει γίνει ιδιαίτερη έρευνα πάνω σε αυτό από εμάς, ώστε να φύγουμε από λύσεις έτσι, κλειστών λογισμικών και να περάσουμε σε λύσεις που λέμε που δεν έχουν το περίφημο vendor lock-in. Όλα αυτά λοιπόν εφαρμόζονται τώρα αυτή τη στιγμή στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Τι κάναμε λοιπόν. Εδώ έχουμε δύο έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Το ένα έχει παραδοθεί, το άλλο είναι προς παράδοση αυτή τη στιγμή. Αφορά το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης του πολίτη, το περίφημο ΨΕΠ. Αυτό είναι ένα πακέτο cloud εφαρμογών που έχει εφαρμογή ακόμα και για κινητά τηλέφωνα. Περιλαμβάνει ψηφιακές υπηρεσίες προς πολίτες δημότες με σκοπό την ηλεκτρονική εξυπηρέτησή τους και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο ευελπιστούμε ότι από την εφαρμογή του τώρα μέσα στο μήνα που θα ξεκινήσει τον επόμενο θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να ολοκληρώνουν κάθε συναλλαγή που έχουν με το Δήμο χωρίς την ανάγκη να μεταβούν στο Δήμο και να φάνε κάποιες ώρες, να χάσουν κάποιες ώρες. Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή προς ολοκλήρωση είναι το καινούριο back office του Δήμου, το καινούριο ψόι του Δήμου. Και αυτό αναπτύχθηκε μάλλον με τεχνολογίες cloud, με σκοπό να φιλοξενηθεί σε cloud υποδομή. Μπορεί να μπει και στο G-Cloud, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να μπει στο G-Cloud. Είναι καινούργιες εφαρμογές με νέο σχεδιασμό, οι οποίες έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα νέα τεχνολογικά εργαλεία. Ποιες είναι λοιπόν οι γενικές αρχές του σχεδιασμού? Είπαμε, είναι cloud-based εφαρμογές με modular αρχιτεκτονική, ώστε να είναι εύκολη κάθε μελλοντική επέκταση, αναβάθμιση ή αλλαγή σε διακριτά υποσυστήματα μέσα είτε του λογισμικού είτε του εξοπλισμού, με άνεση ακόμα και από τους ίδιους τους main users του Δήμου, τους διαχειριστές. Είναι ανεπτυγμένες με το γεννήτωρα κώδικα που έχουμε στην εταιρεία. Είναι ένα εργαλείο ταχείας ανάπτυξης εφαρμογών. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό το εργαλείο που έχουμε και μας έχει βοηθήσει ώστε να προσφέρουμε πολύ γρήγορα πολύ ποιοτικές εφαρμογές στους πελάτες μας. Ο σχεδιασμός των συστημάτων λοιπόν, αυτών των δύο πληροφοριακών συστημάτων έχει βασιστεί στα δομικά στοιχεία της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 16-21, όπως είναι η διαλειτουργικότητα, η κοινή ή η αυθεντικοποίηση, οι ηλεκτρονικές πληρωμές προς το δημόσιο, διαλειτουργικότητα με χρήση Web Services REST, μια δομημένη και θεματική διαχείριση των πληροφοριών που έχει στόχο την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, την ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων του Δήμου και τη μείωση των απαιτούμενων επενδύσεων από την πλευρά του Δήμου για τη συντήρηση και διασύνδεση πολύπλοκων συστημάτων, ελαχιστοποιώντας το κόστος ουσιαστικά. Παρέχεται λοιπόν η δυνατότητα προσωπημένης ενημέρωσης, αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις των πολιτών. Κάθε εφαρμογή προσφέρεται στον πολίτη είναι προσωποποιημένη στο προφίλ το δικό του. Διασφαλίζεται λοιπόν η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων που περνάνε μέσα από την εφαρμογή. Διαθέτει χωρίς περιορισμούς δημόσια δεδομένα μέσω public API. Όσον αφορά κάποια συστήματα, έχουμε βάλει τον κύκλο εργασιών, το συνολικό πλήθος των προμηθευτών του Δήμου. Εξασφαλίζει κάτι πολύ σημαντικό, λεπτομερή καταγραφή των ενεργειών των χρηστών και κάθε τροποποιήσεων των δεδομένων που έχουν γίνει, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος για τον εντοπισμό προβλημάτων ασφαλείας και των αντίστοιχων αιτιών που τα προκάλεσαν. Και διασφαλίζει και την προσβασιμότητα όλων των δεδομένων μέσω mobile εφαρμογής για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου και την παροχή push notifications προς τους δημότες για κάθε καινούργια απέτηση που υπάρχει από την πλευρά του Δήμου. Αυτά ήταν. Τώρα κανονικά θα έπρεπε ο αντιδήμαρχος να παρουσιάσει τα συστήματα, αλλά κάτι έτυχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.